Peggy 18. Present 이번시시단 어디 일단 몰라 어려 experience 일단 open world 지금 멀리 파지 게 알아서 몰라도 백신이 나서 스포일 알릴게. 이 프로젝트는 디보시 από το παιχνίδι είναι αρκετά θετικές. Έχει αρκετά μεγάλο map, αρκετά καλό σύστημα μάχης και το προτείνω σε όλους να το δοκιμάσουν. Μόλις έκανα download το game, είχα έναν glitch που έκαμε back το gun μου, δεν έκαμε καθόλου fire. Και λέω, ok, I'm a noob. Και κλείσα το game, yeah. Yeah, that was a funny moment, I guess. Η πιο έντονη εμπειρία ήταν το 5-minute manhunt. Όταν πάει rogue level 5, όλον το dark zone, ξέρει που είσαι και είναι ένα τεράστιο manhunt και πρέπει να μείνεις alive. Worst things. Εκεί σε έτσι φάση ξυπνούν τα βασικά σου ένστικτα και πάει για φαΐ, νερό, shelter, καταφύγιο. Αν η πανδημία είναι συγκεκριμένη, εξεσπέζει στην Κύπρο λόγω του ότι δεν έχω απολύτως καμία εκπαίδευση σε γενικώς όπλα ή επιβίωση, θα προσπαθούσα να επιζήσω όσο παραπάνω γίνεται με τα skills που ξέρω εγώ, τα οποία ελεία, βασικά απλά να περιμένω που να έρθουν να με σκοτώσουν. Έλεξε ο πιατρία να πω Terminator, Robocop and Optimus Prime. Τα τρία άτομα που ήταν να έχω μαζί μου αν έγινε σχεδόν έτσι πράγμα ήταν πολλά κοντινοί μου φίλοι, οι παρέες μου για τον λόγο ότι από ό,τι κατάλαβα έχει πολύ να να γίνουν ροκ πολύ και να σου τη φέρουν πίσω πλάδα. Καλύτερα τους έχω εμπιστοσύνη και να είμαι safe. Σε έτσι φάση, να πιάω τους δύο καλύτερους μου φίλους, να πιάμε μια ποτσά νουίσκι και κάνει. Τα τρία άτομα είναι οι δύο φίλοι μου, οι gamers που παίζουν μέχρι τώρα game μαζί μου και άλλο ένα random να μας μαγειρεύει μάλλον για να φάμε. Αυτά. Τα άτομα που θα επέλεγα θα ήταν ο Bear Grylls που είναι ο πεζοναύτης και θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Θα ήταν ο Connor που έχει πολεμικές γνώσεις για πολεμικές τέχνες. Και θα ήταν και ο Ken Jeong που είναι γιατρός και θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια ιατρική περιθάλψη. Αν η συγκεκριμένη κρίση συνέβαινε στην Κύπρο θα ήθελα να είχα μαζί μου τη γυναίκα μου, τον κολλητό μου και τον Gordon Ramsay για να μπορώ να τρώω καλά τουλάχιστον σου πάω πεθάνω.